αξιών. Σήμερα έχουμε την επανεκκίνηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας για τη Βόρεια Ελλάδα, για Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα. Με μία μικρή χρονική υστέρηση, είχε προγραμματιστεί για προχθές. Σήμερα εκκινούν οι αμαξοστοιχίες. Είμαστε μέσα στο πρόγραμμά μας σε ό,τι αφορά το σύνολο σχεδόν των αμαξοστοιχιών, εμπορευματικών και επιβατικών. Απομένει μετά από την σημερινή επανεκκίνηση ο προαστιακός σιδηρόδρομος για το Κιάτο, που θα εκκινήσει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τα οποία γίνονται κυρίως για την ανάδειξη του φωτισμού μέσα σε σύραγγες προς την διαδρομή για Κιάτο. Θα ήθελα από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω θερμά τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ, στην ΕργοΣΕ και στην Hellenic Train, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτούς έτσι ώστε να μπορέσουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφαλείας, έτσι ώστε οι επιβάτες να αισθανθούν εμπιστοσύνη και να μπορέσουμε, ως ότου ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα έργα, να έχουμε ένα επίπεδο ασφαλείας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών και των επιβατών. Ήθελα να επισημάνω ότι η πολιτεία, μετά από το τραγικό δυστύχημα το οποίο είχαμε, ανέδειξε τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αποδεχθούμε και να πολεμήσουμε για αυτά. Το πρώτο είναι να ρηχθεί άπλετο φως στο ζήτημα του δυστυχήματος, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν. Η έρευνα είναι ταχύς ρυθμούς και θα έχουμε σύντομα τα αποτελέσματά της. Το δεύτερο είναι να υπάρχει επανεκκίνηση με ασφάλεια για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης του κοινού. Το τρίτο ζήτημά μας είναι βεβαίως η ανάταξη της ασφάλειας, του επίπεδου ασφάλειας των σιδηροδρόμων σε ένα πιο μόνιμο επίπεδο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια εκ μέρους του Υπουργείου και της Πολιτείας, έτσι ώστε όλες οι συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στην σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση καθολικά στον κύριο άξονα να ολοκληρωθούν έγκαιρα, έτσι ώστε τέλος Σεπτεμβρίου να έχουμε ένα απολύτως ασφαλές δίκτυο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε όλα τα διεθνή στάνταρτς για την προστασία των επιβατών. Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη αναπτύξει και σημαντικές συνέργειες με ευρωπαϊκούς θεσμούς, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Έχουμε ήδη αναπτύξει συνεργασία με τη γερμανική κυβέρνηση και σήμερα θα βρεθώ το μεσημέρι και στην Γαλλία, όπου με πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού θα έχουμε μια συνεργασία με τους γαλλικούς σιδηροδρόμους και το γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών.